Είναι ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μαμουλάκης. Τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δουλγεράκη. Καλό μήνα με υγεία σε όλο τον κόσμο να ευχηθούμε. Και επίσημα καλή άνοιξη βεβαίως. Αν και νομίζω ότι η εποχή έχει χαθεί της άνοιξης. Πάμε κατευθείαν καλοκαίρι, όπως βλέπετε. Θερμοκρασίες που έχουμε στην Κρήτη, και σε όλη τη χώρα. Έτσι. Και όχι μόνο το ακούμε από τους μετεωρολόγους, γιατί ακούγαμε πριν από λίγο τον κύριο Λαγουβάρδο, αλλά είναι κάτι το οποίο διαπιστώνουμε, και όταν έχουμε μια απόκληση στη μέγιστη θερμοκρασία του Απριλίου κατά 10 βαθμούς, καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, τώρα από πού να πρωταρχίσω, διότι εδώ υπάρχουν αρκετά. Από τη μία, μεταναστευτικό και Δημήτρης Κερίδης σήμερα στην Κρήτη. Από την άλλη, Στέφανος Κασελάκης πότε στην Κρήτη. Οι δικές σας οι παρατηρήσεις και θέματα που φέρνετε στη Βουλή σε ό,τι έχει να κάνει με τους γιατρούς, τα προβλήματα μέσα στα νοσοκομεία, τους νοσηλευτές, τη λειτουργία γενικότερα των νοσοκομείων, όπως επίσης σε ό,τι έχει να κάνει και με την ενίσχυση της αστυνόμευσης στις τουριστικές περιοχές κατά την περίοδο την τουριστική. Από πού να ξεκινήσω, πείτε μου. Ας ξεκινήσουμε από την καθημερινότητα του πολίτη, ας ξεκινήσουμε τα σημαντικά, αυτά τα οποία αυτά βιώνουμε κάθε μέρα. Δηλαδή, ασφάλεια και υγεία, όπως λέτε κι εσείς, νομίζω ότι είναι πρώτη τάξη ζητήματα που πρέπει να ασχοληθούμε. Ξεκινάω από την υγεία, διότι χρονίζει, βλέπουμε κάθε μέρα να ταπεινώνεται η ποιότητα υγείας, δημόσιας υγείας και δωρεάν δημόσιας υγείας στους πολίτες. Τα προβλήματα είναι πραγματικά, έχουν σωρευθεί σε όλα τα νοσοκομεία του νησιού μας. Το τελευταίο περιστατικό με τη διαπίστωση ότι μας τελειώνουν πλέον και οι αναισθησιολόγοι. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για μια ευαίσθητη ειδικότητα. Άπαξ και δεν έχεις αναισθησιολόγους, ουσιαστικά δεν έχεις ένα δομημένο περιβάλλον για τα επόμενα χειρουργεία. Και αυτό είναι που σίγουρα προβληματίζει. Να θυμίσω βέβαια τη μεγάλη, την πραγματικά πολύ έτσι ελπιδοφόρα κινητοποίηση των πολιτών. Βλέπετε ότι η κοινωνική αντιπολίτευση αρχίζει και ξεδιπλώνεται στη χώρα σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν είναι μόνο τα τέμπη, δεν είναι μόνο τα ζητήματα ακρίβειας, αλλά είναι και τα θέματα της ζωής μας, δηλαδή όπως είναι η υγεία. Στο Λασίθι λοιπόν έγινε κάτι ανεπανάληπτο, κύριε Δουλγεράκη, σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, που δεν είναι και πολύ συνηθισμένο ο κόσμος να κινητοποιείται έτσι μαζικά. Έγινε μια κινητοποίηση που ουσιαστικά ζητούσαν το αυτονόητο, να έχουν στοιχειώδη δημόσια υγεία, τουλάχιστον τα βασικά, για να μπορείς πάνω σε αυτό να χτιστεί ένα νέο εσύ. Δεν το βλέπουμε αυτό, κύριε Μητσοτάκη, το αντίθετο. Ξέρετε, δεν ξέρω, κύριε Μαμουλάκη, μιας που μιλάμε για την υγεία, αν είναι είδηση, αν είναι εξαγγελία, αν είναι πρωταπριλιατικό, αλλά πάντως ο αθηναϊκός τύπος λέει ότι έρχονται ακόμα 3.320 προσλήψεις για την υγεία. Σήμερα σε πρωτοσέλιδο του αθηναϊκού τύπου προκηρύξεις 9.010 θέσεων εργασίας εντός του Μάη για 2.500 υπαλλήλους με απολυτήριο λυκείου, 1.000 υποχρεωτικής εκπαίδευσης και άλλα 2.000 άτομα με ειδικές ανάγκες σε δήμους και δημόσιο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Προσέξτε, σαν πρωταπριλιάτικο αστείο φαντάζει μια κυβέρνηση που κυβερνά 5 ολόκληρα χρόνια, αφήνει την υγεία να καταποντίζεται, πραγματικά να καταραίει, δεν κάνει τίποτα σχετικό, έχει τη τεράστια ευκαιρία στην εποχή του COVID να ανατάξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το έκαναν όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, διέθεσαν πολύ σοβαρούς και γενναία, διέθεσαν πόρους σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς ακριβώς το αντίθετο, αφήσαμε το ΕΣΥ και κατέρευσε. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Οι πολίτες που μας ακούν έχουν κρίση, το βιώνουν καθημερινά, ξέρουν τι επικρατεί στα νοσοκομεία του νησιού μας, για παράδειγμα. Άρα εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν μπορείς να μιλάς ότι νοιάζεσαι για την υγεία αν δεν την ενισχύεις. Αλλά ακούω αυτό που εξαγγέλει η κυβέρνηση. Επιτρέψτε μου να πω, μετά από 5 χρόνια διοίκησής της, έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις. Θα έλεγα ότι εορτάζει σήμερα η κυβέρνηση και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης. Θα μου πείτε, μα καλά, πρωταπριλιά ο Πρωθυπουργός. Πώς αλλιώς να ερμηνεύσω αυτή την αδιανόητη δήλωση της προηγούμενης Πέμπτης, ότι και καλά δεν ήξερε ότι οι δύο κορυφαίοι υπουργοί του πάνε σε μεγάλο επιχειρηματία, ολιγάρχη, το σπίτι να συνδιαλλαγούν. Η επιτομή της διαπλοκής. Δεν μπορεί ο κ. Παπασταύρου και ο κ. Μπρατάκος να μην ενημέρωσαν τον κ. Μητσοτάκη και αυτό. Προφανέστατα και το ήξερε, με εντολές του από τον Καναδά μετέβησαν εκεί. Και είχε το θράσος να μιλάει και να πουλάει το δάχτυλο σε εμάς και να λέει για διαπλοκή στο ΣΥΡΙΖΑ ή στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κοιτάξτε, έβαλε το θέμα αυτό γιατί είναι σοβαρό, είναι πολιτικό και ο κ. Μητσοτάκης με τις πράξεις και τις παραλήψεις του καθημερινά, όπως και ο κ. Καραμαλής, απαξιώνει το πολιτικό σύστημα στη χώρα. Και αυτή τη στιγμή βλέπετε νέους ανθρώπους οι οποίοι απομακρύνονται από την πολιτική, έχουν μια πολύ αρνητική εικόνα γι' αυτό. Γιατί βλέπουν το πώς διοικείται η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Με αλαζονία, με διαφθορά,
με αδιαφάνεια. Τι να πω. Μα ούτε ευχαριστημένη είναι από τη δράση της στάση το ρόλο της αντιπολίτευσης επίσης. Να το βάλετε και αυτό στο τραπέζι σας παρακαλώ. Βεβαίως, βεβαίως και καλά κάνετε. Αυτός είναι ο ρόλος σας. Δεν κάνετε δημόσιες σχέσεις. Δημοσιογράφος είστε και πολύ σωστά το θέτετε. Πράγματι, η αντιπολίτευση έχει κάνει λάθη. Αλλά η αντιπολίτευση είναι αυτό που λέει η λέξη. Είναι αντιπολίτευση. Δεν κυβερνά. Αυτός που κυβερνά έχει την ευθύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε με τα λάθη και τα σωστά του την περίοδο 15-19. Για μένα συνιστά τεράστια πολιτική περιουσία για το ΣΥΡΙΖΑ και για το μέλλον μας το γεγονός ότι είχαμε μια καθαρή κυβέρνηση με λάθη. Με λάθη. Αλλά τι παρέλαβε, κάτι καταχρεωμένο από αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα, τη Νέα Δημοκρατία κυρίως και το ΠΑΣΟΚ, έβγαλε τη χώρα από το ξέφωτο, ανάσανε η πατρίδα μας με αξιοπρέπεια, με δυσκολίες, με λάθη ναι, αλλά με καθαρά χέρια και έντιμη διοίκηση. Αυτό λοιπόν είναι και για μας το πρόταγμα για την επόμενη μέρα. Αρκετά πραγματικά αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης κάθε μέρα με το να ουσιαστικά η χώρα συνδιοικείται μαζί με άλλους 10 ομίλους. Αυτό συμβαίνει. Βλέπετε στην ακρίβεια. Η καρτελοποίηση. Βλέπετε τα τραστ. Γιατί δεν σπάει το τραστ. Γιατί δεν υπάρχει κυβερνητικός παρεμβατισμός που υπάρχει σε άλλες χώρες. Γιατί απλούστατα είναι εξαρτημένος από αυτούς τους μεγάλους ολιγοπωλιακούς ομίλους, ειδικά στον χώρο των τροφίμων, οι οποίοι γιγαντώνονται τα τελευταία χρόνια και δεν ξέρω, κυρία Δουλγιάκη, πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Μοιάζεται στο τρίτο προς τέταρτο χρόνο, αν πάμε στο σούπερ μάρκετ, οι τιμές είναι τιμές Γερμανίας και οι μισθοί είναι μισθοί Βουλγαρίας. Ναι, εντάξει, τα ξέρουμε όλα αυτά. Πείτε μου κάτι. Μέσα από όλα αυτά, παρακαλώ, και έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στην πολιτική σκηνή του τόπου, αν ανοίξουμε όλη τη βεντάλια, θα πρέπει να μιλάμε 15 ώρες και θα γίνουμε κι εμείς Βουλή. Έτσι όπως εξελίσσονται οι τριήμερες συζητήσεις. Γιατί τόση ή από πού απορρέει αυτή η βεβαιότητα και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ περί πρωτιάς στις ευρωεκλογές? Κοιτάξτε να δείτε, βρισκόμαστε στην καλύτερη στιγμή μετά από τη δύσκολη σωστρεφή διαδικασία του φθινοπόρου. Κάθε μέρα που περνάει μετρήσεις, δημοσκοπικά αλλά και στην πραγματική ζωή, αν θέλετε, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον, θετικό, σημαντικό θα έλεγα ρεύμα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση καταραίει. Ακόμα και στις δικές της μετρήσεις με δυσκολία κουμπάει το 30%, όταν πριν από 11 μήνες είχε 41%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχει μπει σε μια πολύ έντονη περιδίμηση, όπου ιστορικά, κύριε Δουργεράκη, αυτό δεν αναστρέφεται. Το τονίζω. Ποτέ από το 1974, σε δεύτερη θητεία κυβέρνησης, όταν αρχίζει και πέφτει πολύ. Έχει πέσει τώρα 25% της δύναμής από το 41% στο 30% μέσα σε 9 μήνες. Πλέον καταλαβαίνετε ότι η αρχή του τέλους έχει ξεκινήσει. Το ζήτημα είναι πότε ο κ. Μητσοτάκης θα αντιληφθεί ότι έχει χάσει το λαϊκό έρισμα και να προχωρήσει η χώρα παρακάτω. Περιμένουμε βέβαια με ταπεινότητα και προσμονή συνάμα την εκδήλωση του ίδιου του κυρίαρχου λαού. Διότι στις 9 Ιουνίου, όπως είπατε, σε 63-64 μέρες από σήμερα, νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό πολιτικό γεγονός. Πότε έρχεται ο κύριος Κασελάκης Κρήτη, πότε κατεβαίνει? Το έβλεπα σε δημοσίευμα της εφημερίδας Νέα Κρήτη με το Σάββατο. Σωστά, πολύ σωστά. Τέλος εβδομάδος, Σάββατο, σήμερα θα επιβεβαιωθούν οι λεπτομέρειες της επισκέψεώς του. Εκτιμώ ότι από τα Χανιά θα ξεκινήσει, από δυτικά δηλαδή, και θα έρθει στο Ηράκλειο. Στόχος είναι να αργώσει το νησί σε ένα διάστημα 4-5 ημερών. Τη Δευτέρα πάντως, και μπορώ να το πούμε από τώρα, αυτό νομίζω ότι έχει κλείσει, και αφού μας ακούν και οι συμπολίτες μας στο Ηράκλειο, Δευτέρα απόγευμα θα υπάρξει μια ομιλία στο Ατλαντής, στο ξενοδοχείο Ατλαντής. Δευτέρα απόγευμα, μια πολιτική συγκέντρωση, όπου νομίζω ότι αρκετός κόσμος περιμένει, αυτό τουλάχιστον έχω προσλάβει. Δευτέρα 8 Απριλίου, λέτε, έτσι? Μπράβο, ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Δευτέρα 8 Απριλίου στο Ατλαντή, στο Ηράκλειο. Λοιπόν, η ομιλία εδώ στο Ηράκλειο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με το μεταναστευτικό και με την σημερινή επίσκεψη ή από σήμερα 2 μέρες στην Κρήτη ο κύριος Κερίδης. Αλλά την ίδια ώρα έχουμε από νωρίς το πρωί 74 εκεί στη Γάβδο. Τους βρήκαν μέσα σε μία βάρκα. Ευτυχώς όλοι καλά στην υγεία τους. Τι λέμε εδώ και τι κάνουμε για το σχεδιασμό μας? Προβληματίζει πάρα πολύ οι έντονες πιέσεις που δέχεται η χώρα μας και το νησί μας, κυρίως μέσω της Γάβδου τους τελευταίους μήνες. Προφανώς είναι απόρρια της πολύ έντονης πίεσης και των προβλημάτων σε υποσαχάριες χώρες. Αυτές είναι οι πληροφορίες μας. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι η κυβέρνηση αλλά και επιτέλους, κύριε Δουλγεράκη, και η Ευρώπη να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν μπορεί η Κρήτη αυτή τη στιγμή
να γίνει ο σάκος του box όσον αφορά την, την πίεση. Την πίεση που θα δεχθεί σε επίπεδο προσφυγικό. Ξέρω ότι ο χρόνος μας πιέζει και εμένα και εσάς, αλλά προσέξτε, αυτά τα οποία είχε πει ο κύριος Κερίδης και αυτά τα οποία υπόθηκαν στη συνέχεια μετά την επίσκεψη κάτω στο Κάιρο και της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και του Πρωθυπουργού και τα χρήματα τα οποία έδωσαν, άφησαν τουλάχιστον λεκτικά να θεωρηθεί ότι, ξέρετε, εδώ θα περιοριστούν κατά πολύ τα πράγματα. Ναι, ναι, όντως. Αυτό ισχύει, αυτό ισχύει. Εμείς αναμένουμε, κρατάμε μια προσοχή. Το άφησαν, αυτό εννοείται. Το άφησαν να εννοηθεί. Αυτό μου λέτε ότι έτσι ναι. Είναι. Ναι, 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 ακριβώς, ακριβώς. Το άφησαν να εννοηθεί. Όμως βλέπετε ότι σε αυτό το ζήτημα κρατάω μια στάση επιφυλακτική. Περιμένω να δω την αντίδραση της ίδιας Ευρώπης αυτή την εβδομάδα, όπου θα κριθούν πολλά. Όπως και να έχει όμως, αν δεν αμοιβαιοποιήσουμε το πρόβλημα, είναι αδύνατο να το επιλύσει η Ελλάδα από μόνη της. Οι πύλες εισόδου είναι πάρα πολλές. Βλέπετε τα νησιά του Αιγαίου, από το βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι κάτω, στα Δωδεκάνησα, τη Ρόδο. Το άλλο μέτωπο είναι το δικό μας. Νοτιούτης Κρήτης με τη Γάβδο ως προμετωπίδα. Ακόμα και στο Ιόνιο, μην ξεχνάμε το αδιανόητο ναυάγιο της Πύλου. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί η χώρα μας να τα απομυστεί καθ' ολοκληρία. Πρέπει η Ευρώπη να σταματήσει να εθελοτυφλεί, να σταματήσει να στουθοκαμιλίζει και να δει σε βάθος και ουσία τα προβλήματα. Η επίσκεψη και οι συσκέψεις θα είναι μόνο με δημάρχους και με τον Περιφερειάρχη, ή έχετε κληθεί και οι βουλευτές είτε από Ηράκλειο είτε από Χανιά για να διατυπώσετε και τις δικές σας απόψεις σήμερα? 5 ολόκληρα χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη, πάντοτε οι ίδιες αλαζονικές τακτικές. Ποτέ, σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ που καλούσε τους πάντες. Ποτέ μα ποτέ δεν έχουμε κληθεί, κυρία Δουλγεράκη. Είμαι, δεν θέλω να πω πρώτος στη τάξη βουλευτής του νησιού ή οτιδήποτε τόσα χρόνια. Ποτέ δεν μας έχουν καλέσει, ως αντιπολίτευση μιλώ, για μια σύσκεψη σε ένα τόσο σημαντικό εθνικό και ευαίσθητο ζήτημα. Αυτό το αφήνω στην κρίση των ακροατών σας. Το πώς κυβερνούν, τι αισθάνονται και πόσο αλαζονικά συμπεριφέρονται. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.